λογιστική, δημιουργική λογιστική της προηγούμενης κυβέρνησης Παπανδρέου. Για τη Λατινική Αμερική που λέτε, οι μόνες χώρες που πήγαν άσχημα και αυξήθηκε το χρέος και ζουν μέσα στη φτώχεια είναι χώρες όπου, όπως η Βενεζουέλα, όπου τότε ο σοσιαλισμός της κατέστρεψε παντελώς. Τώρα στην Αργεντινή όμως, αν κυρία... Αν δείτε το Μεξικό ή τη Χιλή, πάνε θαυμάσια. Κυρία Ξαφά. Είναι μέλη του ΟΣΕ. Μιλάτε ο ένας πάνω στον άλλο, μόνο θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, ναι, αλλά... για να ακούγεστε ευθυνέστε. Καμία αντίρρηση, αλλά δεν είναι δυνατόν να επανέλθουμε σε ένα γεγονός. Είναι γεγονός ότι η κυρία Ξαφά τότε ήταν διευθύντρια. Ότι ήταν ο Τόμψεν για την Ελλάδα, ήταν διευθύντρια για την Λατινική Αμερική του Δουνουτού. Έχετε δίκιο, αλλά θέλω να μιλήσουμε για το ασφαλιστικό σύστημα. Δεν θα μπορούσε να είναι διευθύντρια με σοσιαλιστικές κυβερνήσεις στη Βενεζουέλα. Ναι. Αυτό έγινε πολύ αργότερα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τώρα η Αργεντινή ξανά οδηγείται στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν υπάρχει καμία σοσιαλιστική κυβέρνηση. Προφανώς όχι σοσιαλιστική κυβέρνηση. Τι να κάνω. Τελειώστε όμως, κυρία Ξαφά. Ήταν συνταγές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ναι, αλλά ήταν συνταγές που η κυρία Ξαφά υπηρέτησε. Ναι. Και εκεί απέτυχε. Δεν το έχει κρύψει αυτό η κυρία Ξαφά. Συγγνώμη, δεν μου αφήνετε να πω. Μην μας βάζετε συνταγή για την Ελλάδα. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Τα χρέη μειώθηκαν. Βγήκαν τα Brady Bonds στο τέλος της δεκαετίας του 80. Αντιλάγησαν τα χρέη με νέα, με ομόλογα τα οποία είχαν πολύ χαμηλότερη ονομαστική αξία. Λίγο πολύ ό,τι έγινε στην Ελλάδα. Λοιπόν, το 12. Ωραία. Λοιπόν, μην λέτε ανακρίβειες στο κοινό, γιατί δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Το είπατε, κυρία Ξαφά, προσωπικά θα ήθελα να μην συζητήσουμε για τη Λατινική Αμερική. Ωραία. Το είπατε, κάναμε αυτό το κύκλο και νομίζω ότι οι τηλεθεατές είναι εκπαιδευμένοι, γνωρίζουν τι πρεσβεύει ο καθένας, άλλωστε δεν κρύβεται τις απόψεις σας εδώ πέρα. Κύριε Ρομπόλη, η κυρία Ξαφά είπε ευθέως, πρέπει να περικοπούν οι συντάξεις. Έχω ακούσει από εσάς να λέτε ότι όχι μόνο δεν πρέπει, αλλά δεν χρειάζεται κυρίως να περικοπούν οι συντάξεις, διότι έχετε αναλογιστικές μελέτες που δείχνουν κάτι διαφορετικό. Εξηγήστε το, σας παρακαλώ. Καταρχήν, νομίζω ότι ο λόγος του κυρίου Ρέγκλιν και οποιοδήποτε από τους διεθνείς οργανισμούς στηρίζεται σε ένα πολύ σοβαρό επιστημονικό και τεχνικό λάθος. Και όταν κανείς στις πολιτικές δεν ακολουθεί την επιστήμη και τη θεωρία, καταλαβαίνει κανείς μετά τα προβλήματα που δημιουργούνται είτε στα επιχειρήματα είτε στις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Ποιο είναι το λάθος? Το λάθος είναι ότι θεωρούν ότι ο ιδιοκτήτης των φόρων είναι το κράτος. Αυτό είναι σωστό, μας το λέει και η οικονομική θεωρία. Όμως θεωρούν ότι και ο ιδιοκτήτης των εισφορών είναι το κράτος. Αυτό είναι λάθος. Το σωστό είναι ότι ο ιδιοκτήτης των φόρων είναι το κράτος. Ο νομός Αττικής δίνει στο κράτος 100 εκατομμύρια. Το κράτος δεν υποχρεώνεται να του επιστρέψει πίσω με τα έργα στο νομό Αττικής 100 εκατομμύρια. Αποφασίζει αυτό με τις πολιτικές του πώς θα κάνει την κατανομή των φόρων που εισπράττει. Είναι ο ιδιοκτήτης της διαχείρισης. Στην κοινωνική ασφάλιση όμως μας λέει η οικονομική θεωρία ότι ο ιδιοκτήτης των εισφορών είναι οι ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι και τα παιδιά που είναι ακόμα στο σχολείο και θα μπουν στο σύστημα μετά από μερικά χρόνια. Εδώ ξεκινάει όλος αυτός ο συλλογισμός και ο λόγος του δημοσιονομικός χώρος και όλα αυτά είναι έξω από αυτή την αντίληψη που μας λέει η οικονομική θεωρία. Και γι' αυτό βλέπουμε την άποψη αυτή που λέει τώρα η κυρία Ξαφά, το 17% και το κράτος δίνει. Δεν δίνει το κράτος 17%. Και είμαι σίγουρος οι ακροατές που μας βλέπουν θα έχουν αυτή την απορία. Εντάξει, εγώ τώρα έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα. Τριμερείς δεν είναι καταρχάς? Όχι, δεν είναι τριμερείς. Το ΑΕΠ. Το κράτος. Φέτος είναι το 15,4. Θα σας πω. Εάν είναι στο 17%. Επειδή έχω ενημερώσει, όχι τώρα, αλλά όταν ήμουν στο Ινστιτούτο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για το λάθος αυτό που κάνουν. 17%. Από το 17%, το 9% του ΑΕΠ είναι εισφορές. Το 8% είναι από τη φορολογία. Επομένως, ο ιδιοκτήτης, σε ό,τι αφορά το 17% που μπορεί να συζητάμε, είναι το 8%. Αλλά σε αυτό το 8%, το 4,5% είναι η τριμερής χρηματοδότηση, υποχρέωση που είχε, και τα ελλείμματα, το υπόλοιπο 3,5% ήταν η κάλυψη ελλείμματων. Είναι η Γερμανία... Αυτό. Είναι λάθος αυτό. Η Γερμανία, η Γαλλία και άλλες χώρες. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν μας είπε. Εμείς τουλάχιστον όσες φορές το έχουμε πει και έχουμε θέσει αυτούς τους αριθμούς. Καμία απάντηση πήρατε. Καμία απάντηση δεν πήραμε. Πώς να μου απαντήσω αυτό, θα μου απαντήσουν λάθος. Επομένως, το ένα πρόβλημα είναι αυτό. Επομένως, αυτή η συζήτηση,
όσο από την αντίληψή μας, τη θεωρητική, την επιστημονική, την τεχνική. Δεν ξεχωρίσουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των φόρων και των εισφορών, θα επαναλαμβάνουμε αυτή τη σύγχυση που κάποιος θα λέει εκείνο, κάποιος θα λέει τώρα. Αυτό είναι το, η εισαγωγή στο θέμα. Τελείωσε αυτό. Δεν έχω άλλο τίποτα να πω. Ωραία. Σε αυτό. Πάμε τώρα στην ουσία. Είναι πράγματι, εμείς σε τρεις αναλογιστικές μελέτες που κάναμε, θέλαμε να απαντήσουμε, γιατί εμείς σαν επιστημονική ομάδα, γιατί εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε έρευνα. Σαν ερευνητική ομάδα βάλαμε κάποια κριτήρια. Πώς θα το αξιολογήσουμε για να μην μειωθούν? Δεν μιλάμε πολιτικά, δεν μιλάμε ιδεολογικά, μιλάμε επιστημονικά. Βάλαμε τρία κριτήρια. Πρώτο κριτήριο. Υπονομεύει η μη μείωση των συντάξεων τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του συστήματος. Δεύτερο κριτήριο. Υπονομεύει η μη μείωση των συντάξεων το ρυθμό ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας. Τρίτο κριτήριο. Υπονομεύει η μη μείωση των συντάξεων την αλληλεγγύη των γενναίων. Επομένως, για να απαντήσουμε σε αυτά τα τρία ερωτήματα, κάναμε τρεις αναλογιστικές μελέτες. 2018-2070. Αυτό τώρα είναι αριθμητική και μαθηματικά. Ένα και ένα κάνουν δύο, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε. Τι μας δείχνει? Μας δείχνει, εγώ βέβαια εδώ έχω και μια κριτική επιπλέον, ότι η βιωσιμότητα δεν παραβιάζεται, διότι το 2070 η συνταξιοδοτική δαπάνη από 17% που ήταν πέρσι και θα πάει 15,2 το 19. Επί του ΑΕΠ λέμε το 17%. Το 2070. Το 16 ήταν το 17%. Ναι, ναι, το 2070 θα πάει 10,6% του ΑΕΠ. Με 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Συμφωνούμε απόλυτα. Επομένως, το 2070. Αυτό το είδαμε και στην Eurostat τα στοιχεία. Η Eurostat έχει κάνει την αντίστοιχη μελέτη και δείχνει για το μέσο όρο των 27 χωρών, έχει βγάλει τη Μεγάλη Βρετανία, θα είναι 11,4%. Με το ισχύον λοιπόν, λέτε εσείς, ασφαλιστικό σύστημα και χωρίς περικοπή περαιτέρω των συντάξεων, η βιωσιμότητα του συστήματος εξασφαλίζεται μέχρι το 2070. Αλλά περιμένετε, αυτή όμως η μείωση 10,6%. Αυτά μπορούμε να τα περνάμε κιόλας από κάτω. Περιμένετε, η μείωση όμως αυτή 10,6% του ΑΕΠ με πλαφόν 16% του ΑΕΠ που βάζει η Επιτροπή ή διεθνείς οργανισμοί είναι μεγάλη διαφορά. Και η μέση σύνταξη που διαμορφώνεται μέχρι τότε, κύρια και επικουρική μεικτά, είναι 900 με 950 ευρώ. Εάν με συγχωρείτε, εάν είμαστε ευχαριστημένοι σαν Ευρώπη, σαν Ελλάδα, ότι θα δίνουμε 950 ευρώ, αλλά κατά τα άλλα το σύστημα είναι βιώσιμο, τότε με συγχωρείτε. Γιατί? Γιατί στην επιστήμη. Άρα, λέτε, στην επιστήμη και στην οικονομική. Πότε θα είναι ανάλυση, η μέση σύνταξη? Μέχρι το 2070. Θα πηγαίνει σταδιακά και θα μειώνεται. Στα 950 ευρώ μεικτά. Κύρια και επικουρική. Κύρια και επικουρική. Βέβαια, αυτό πρέπει. Πόσο καθαρό είναι αυτό? Καθαρά είναι αυτό. Αναφερέστε, αν μείνουμε μόνο στο 20% και να μην πάμε σε άλλες κρατήσεις παραπάνω, είναι 100-180 ευρώ, θα πάει στα 750-780 ευρώ. Επομένως, αυτό δεν πρέπει να εκτιμά, γιατί κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην Ευρώπη. Άρα λέτε, αυτό δεν ναι, πρέπει να ναι, 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 εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα. Αλλά με μείωση συντάξεων. Με φτώχεια. Ναι, με όχι επαρκείς συντάξεις. Λοιπόν, εδώ θέλει οπωσδήποτε μία διόρθωση, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, γιατί οι καμπύλες, άμα τις δείτε όλες τις καμπύλες και τις 27, που τις έχουμε εμείς στο διάγραμμα, όλες πηγαίνουν έτσι. Ωραία. Λοιπόν, βάλτε τελεία. Θα απαντήσετε συνολικά όλοι σας, γιατί έχουν προκύψει ζητήματα. Θα σας πω μόνο ότι, και το λέω έτσι δημοσιογραφικά με χαρά, βομβαρδίζεται το τηλεφωνικό κέντρο. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Κύριε Υπουργέ, αρκετά από αυτά απευθύνονται σε εσάς και είναι χρηστικού περιεχόμενου. Τα κρατώ για το τέλος για να απαντήσετε στα περισσότερα από αυτά. Επειδή όμως είμαστε ζωντανοί εντός εισαγωγικών εκπομπή, πάμε αμέσως. Ο συνάδελφος ο Κώστας Κουλάς, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, συνταγματική αναθεώρηση πάνω στο τραπέζι. Είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πριν από λίγα λεπτά τελείωσε η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας που είχε ξεκινήσει λίγο μετά τις 6.30. Σύμφωνα με κομματικές πηγές. Άρα περίπου 4 ώρες. Ναι, 4 ώρες παρακάτι. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, στην εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα τόνισε ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία για τις προοδευτικές δυνάμεις η αναθεώρηση του συντάγματος. Θέλουμε μια δημοκρατική προοδευτική αναθεώρηση. Η πρότασή μας, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, θα στηριχτεί στους 5 άξονες της πρότασης που παρουσιάστηκε στα προεκλογικά της Βουλής τον Ιούλιο του 2016.
πρώτος άξονας πρότασης στοχεύει στη διεύρυνση της δημοκρατίας και την ενίσχυση του κοινοβουλευτισμού, δηλαδή αναλογικό εκλογικό σύστημα, επικοδομητική ψήφος δυσπιστίας, αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής, καθιέρωση ορίου θητιών για τους βουλευτές, υποχρεωτική βουλευτική ιδιότητα για τον Πρωθυπουργό. Δεύτερος άξονας, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές και την εισήγηση του Πρωθυπουργού, είναι η καθιέρωση θεσμών άμεσης δημοκρατίας, όπως τα δημοψηφίσματα και η λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Τρίτος άξονας, αποβλέπει στην ενίσχυση του κράτους δικαίου, δηλαδή μεταρρύθμιση βουλευτικής ασυλίας, κατάργηση νόμου περί ευθύνης υπουργών, αλλαγή τρόπου εκλογής ανεξάρτητων αρχών. Ο τέταρτος άξονας αφορά τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας, ώστε με ευρεία συνένεση να καθιερωθούν διακριτοί ρόλοι. Και τέλος, ο πέμπτος άξονας, πάντα σύμφωνα με την εισήγηση του Πρωθυπουργού και με τις ίδιες κομματικές πηγές, αφορά την προστασία των κοινωνικών και συλλογικών δικαιωμάτων και των κοινών αγαθών, δηλαδή νερό, ηλεκτρική ενέργεια και συλλογικές διαπραγματεύσεις. Κώστα, επειδή αυτά λίγος πολύ τα γνωρίζαμε και πριν από τη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας, το είπες και εσύ άλλωστε, ήταν η πρόταση. Έχουμε κάποια στοιχεία από το ρεπορτάζ, από το τι υπόθηκε μέσα? Παραδείγματος χάρη, έγινε κάποια πιο εξειδικευμένη αναφορά σχετικά με το θέμα της απευθείας ή όχι, ή της διαδικασίας εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, ώστε να αποσυνδεθεί από το ενδεχόμενο εκλογών? Ή τι υπόθηκε, εάν υπόθηκε κάτι, για το θέμα της μη αναθεώρησης του άρθρου 16 για τα ιδιωτικά, όπως λένε, πανεπιστήμια? Είναι λίγο νωρίς ακόμα, Σεραφή, να το γνωρίζουμε αυτό. Η συνεδρία τελείωσε πριν από λίγα λεπτά. Πάντως, μέσα από την αρχή της συνεδρίασης ήταν και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Σταυρογύρου, και ο κ. Βερναρδάκης, ο Υπουργός Επικρατείας, αλλά και ο κ. Κατρούγκαλος, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Με την ιδιότητα, βέβαια, του νομικού. Συνταγματολόγου κιόλας, ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες ώρες και αύριο θα ξέρουμε τι υπόθηκε, γιατί θα είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα και θα είναι και αυτό ένα θέμα πάνω στο οποίο θα γίνει πολιτική αντιπαράθεση. Η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει ως προαπαιτούμενο να συμμετάσχει στην συζήτηση πρόσφατα το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν, πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Τι είπατε, κύριε Πετρόπουλε? Το αποκλείει η κυβέρνηση. Ναι, βεβαίως, αυτό λέω. Γι' αυτό και ρώτησα τον Κώστα Σπουλά. Το Σύνταγμα έχει 120 άρθρα. Ναι. Να συζητάμε για τα υπόλοιπα άρθρα, για να συζητάμε για αυτό. Λοιπόν, τώρα, κύριε Πετρόπουλε.